Ο κύριος Χατζημαρκάκης, αφού χαρακτήρισε θετική την προσπάθεια να υπάρξουν μέτρα για τους αστέγους σε χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση όπως η Ελλάδα, τόνισε πως απαιτείται προσοχή της Ευρώπης σε ένα κίνδυνο που υπάρχει για τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε σήμερα για πολιτική υπέρ των αστέγων στην Ευρώπη και είναι μια θετική κίνηση να υπάρξουν μέτρα και σε χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση όπως η Ελλάδα, που το φαινόμενο των αστέγων παρουσιάζει αύξηση. Θέλω όμως να σταθούμε με προσοχή σε έναν κίνδυνο που υπάρχει για τα επόμενα χρόνια. Αυτή την περίοδο έχει διασφαλιστεί μόνο για ένα χρόνο η πρώτη κατοικία στην Ελλάδα. Δεν θα χάσουν δηλαδή τα σπίτια τους όσοι έχουν δάνεια που δεν μπορούν να ξεπληρώσουν. Αυτό το 2015 ωστόσο, από το 2015 ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν υπάρξει νέα ασφάλιση των ανθρώπων αυτών, να έχουμε χιλιάδες ιδιοκτήτες που θα χάσουν τα σπίτια τους και θα μείνουν επί της ουσίας άστεγοι. Ακριβώς αυτή τη χρονιά που είχαμε πει η στρατηγική μας να μην έχουμε καθόλου πλέον άστεγους στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί δεν μπορεί κάτι να αλλάξει δραματικά μέχρι τότε στην Ελλάδα. Δεν θα αυξηθούν οι μισθοί, δεν θα αυξηθούν τα έσοδα των οικογενειών αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Τότε πώς να αποπληρώσουν αυτά τα κόκκινα δάνεια? Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι το μεγάλο πολιτικό ζήτημα που θα βρούμε μπροστά και πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα με άμεση διασφάλιση της πρώτης κατοικίας για όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι να μπει η Ελλάδα σε ρυθμούς που θα αποκαταστηθούν το χαμένο εισόδημα των ανθρώπων.